τι κάνετε, παιδιά! Όχι, εντάξει. Πλάκανο. Γεια σας, παιδιά, τι κάνετε, Τζέμφρα εδώ και σήμερα έχουμε κάτι τέλειο. Πριν ξεκινήσω όμως αυτό το τέλειο βιντεάκι, έχω να σας πω πως σήμερα με το support του κύριου Τζέμφρα έρχονται σπίτι σας δυο ξαφνικές μου να κερδίζεις αυτό το υπέροχο ραπ για τα αμαξάκια σου, όπλα σου και ό,τι άλλο διαφορετικό μπορείς να το εφαρμόσεις. Οπότε πάρ το, τσάμπα πραγματάκι σου είναι δικό σου, support του κύριου Τζέμφρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά φίλε. Πάμε στο βίντεο. 10 λόγοι που το Fortnite είναι το πιο γαμάτο game αυτή τη στιγμή. Πρώτος λόγος είναι τσάμπα. Μπορεί το Fortnite να είναι triple alpha τίτλος, είναι το πω αλλιώς triple A τίτλος στα εγγλέζικα. Είναι ένα καλοφτιαγμένο game από γαμάτους developers που είναι free. Όταν βλέπεις κάτι free εννοείται πως θα δοκιμάσεις να το παίξεις, μόνο που αυτό το παιχνίδι είναι free και έχει κολλήσει τον κόσμο. Δεύτερος λόγος, το λατρεύουν οι διάσημοι. Τι εννοώ? Παραδόξως αυτό το game έχει καταφέρει να κρατήσει την καρδιά όλων των celebrities. Δηλαδή ο Drake, ο Travis Scott και πάρα πολλοί άλλοι rappers παίζουν Fortnite, το πιστεύετε? Εδώ ο Drake έπαιξε με τον Ninja Fortnite. Ποιος? Ο Drake. Τρίτον, καλογραμμένο game και γαμάτα χρωματιστά γραφικά. Μπορεί μερικοί να κράζουν το γεγονός ότι το Fortnite έχει πολύ έντονα χρωματάκια στο game του, αλλά αυτό, αν το καλοσκεφτείς, είναι πολύ γαμάτο για την εμπειρία του παίχτη. Πρώτον, μπορείς να διακρίνεις εύκολα τα αντικείμενα και δεύτερον, περνάς καλά βλέποντας αυτό μπροστά στην οθόνη σου. Δεν πιστεύω κανείς να ήθελε να παίξει ένα game που έχει μουντά χρώματα. Τι γαμάτα επιχειρήματα, ε. Τέταρτον, το Fortnite έχει ένα από τα πιο ενεργά community τώρα στον κόσμο. Ίσως το Fortnite έχει αυτή τη στιγμή το πιο ενεργό community στον κόσμο. Αν έχετε πάρει χαμπάρι, το Fortnite έχει περάσει σε viewership και το LOL αλλά και το CSGO στο Twitch. Ποιο game το έχει καταφέρει αυτό? Κανένα, ειδικά το LOL. Οπότε αν καταλάβετε, το community του Fortnite έχει καταφέρει το κατόρθωτο. Πέρασε το LOL. Ποιο game το κάνει αυτό? Το community του είναι τόσο δυνατό που υπάρχει μια τεράστια ποικιλία βίντεο στο YouTube η οποία μπορεί να σου προσφέρει από guide μέχρι και απλά compilations που μπορείς να δεις με πολλά και διάφορα kill. Έχουν βγει μέχρι και ψυχαναγκαστικά βίντεο για το Fortnite για να ηρεμείς. Τέλειο. Πέμπτος λόγος. Είναι age friendly. Τι εννοώ? Δεν έχει σημασία αν είσαι 5, 2, 10, 12 ή 50. Το Fortnite είναι ο τύπος παιχνιδιού που είναι διασκεδαστικό για όλες τις ηλικίες. Πρέπει να έχει ένα τάδε επίπεδο δυσκολίας στην περίοδο που βρισκόμαστε, αλλά η κάθε ηλικία μπορεί να κατεβάσει και να παίξει το Fortnite άμεσα. Έκτος λόγος και αρκετά σημαντικός είναι ότι το Fortnite έχει ενδιαφέρον γιατί μπορείς να κάνεις περισσότερα πράγματα από το να πυροβολάς ψηφιακό κόσμο. Δηλαδή, το Fortnite πιστεύω έγινε τόσο διάσημο και γίνει τόσο γαμάτο και competitive παιχνίδι γιατί πέρα από το skill στο aim σου πρέπει να το συνδυάσεις με το να χτίζεις. Γι' αυτό είναι πιο competitive από άλλα παιχνίδια όπως το PUBG. Που το PUBG το μόνο ουσιαστικά που πρέπει να έχεις, πιστεύω εγώ σαν Gemofrap, είναι aim. Aim και καλές στρατηγικές θέσεις. Αντιθέτως, το Fortnite πέρα από το γεγονός ότι πρέπει να έχεις κάποιο aim και το aim μπορεί ώρες-ώρες να είναι random γιατί υπάρχει το bloom και οι σφαίρες μπορεί να πάνε δεξιά-αριστερά, δεξιά-αριστερά, έχει και το χτίσιμο που αν δεν ξέρεις να χτίσεις, λογικά είσαι ξέφραγκο. Αν το λέω σωστά, αμπέλι. Το ποσοστά δεν ξέρω. Έβδομος και πολύ σημαντικός λόγος που το Fortnite σκίζει στα chart είναι ότι είναι cross platform. Η Epic Games έχει καταφέρει το ακατόρθωτο. Έχει συνδέσει τον κόσμο του Xbox με του PlayStation. Δηλαδή, ποια εταιρεία το έχει κάνει αυτό το πράγμα? Αλλά δεν υπάρχει σύνδεση απλά με Xbox και PlayStation, αλλά με PC, Xbox, PlayStation, Nintendo Switch, κινητά και πολλά άλλα. Πολλά άλλα, νομίζω τα είπα όλα. Τέλος πάντων, δηλαδή μπορείς να φτιάξεις squad, ένας ήταν από PlayStation, ένας από Nintendo Switch, εγώ από PC και ο φίλος μου από κινητό και να γίνονται όλα μπουρδέ και γι' αυτό έχει πολύ πλάκα. Ανεξάρτητα αν είμαι από το PC και έρθει όλος από το κινητό, είναι λες και κλέβω εκκλησία. Κατάλαβες τι εννοώ. Αλλά έχει πλάκα, μπορείς να το παραδεχθείς και εσύ, έχεις σκοτώσει παίχτη από κινητό, παραδέξου το. Όγδος και πολύ σημαντικός θα μπορούσε να πω λόγος, το Fortnite κρατάει σε hype τους παίχτες του γιατί κάνει συνέχεια updates, συνέχεια βελτιώσεις και συνέχεια φέρνει νέα πραγματάκια και γκατζετάκια μέσα στο gameplay του. Από μπαλόνια όπως είπα και πριν μέχρι και περίεργα grenades που σε πετάνε στο διάολο το κέρατο, μπαγκές με τις γουρούνες που έχουν βγει πρόσφατα αεροπλάνα και πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή από τα cart πήγαμε στις γουρούνες, από τις γουρούνες στα αεροπλάνα και κάνουμε πολλά περίεργα πράγματα με τις γουρούνες στον αέρα. Μπορούμε δηλαδή να πάμε σε ένα βουνό, να κάνουμε boost και να φτάσουμε έξω από το map με 9. Ένας πάρα πολύ σημαντικός λόγος που το Fortnite είναι στην κορυφή είναι ότι οι developers του ενδιαφέρονται για το game και τα έσοδα που βγάζουν από τα cosmetics του shop δεν φεύγουν στο να ξύνουν τα αρχή, το να ξύνονται όπως κάνουν στο PUBG, που είναι ένα πράγμα που θα ήθελα να το εκφράσω και με ενοχλεί. Στο PUBG έχουν βγάλει τόσα λεφτά, αλλά προσπάθησαν λίγο να βελτιώσουν το παιχνίδι. Ενώ στο Fortnite έχει τόσο γαμάτους developers που το game είναι στην πένα. Δηλαδή σκέψου το λίγο, ένα free to play παιχνίδι έχει βγάλει τόσα λεφτά,
καθώς είναι free to play, από τα skin και τα cosmetics μέσα στο shop και επενδύει τα λεφτά στο να το κάνει καλύτερο. Καλά, όχι όλα τα λεφτά, δεν είναι μαλάκες. Αλλά ένα ποσοστό από τα χρήματα που βγάζει βοηθάει το game και το αναπτύσσει. Και δέκατο και ωραίο πραγματάκι, νιώθεις γαμάτα όταν κερδίζεις. Δηλαδή, πες μου κι εσύ που έχεις παίξει Fortnite. Τρεμοπαίζει το χέρι σου, σαν εμένα. Που όταν παίζω Fortnite με πιάνει ένα Parkinson. Σε έχει πιάσει και σε ένα Parkinson. Το ξέρω. Σε πιάνει η καρδιά σου και εκεί που είσαι να πάρεις το τελευταίο kill και κλικάρεις την τελευταία σφαίρα και σκοτώνεις τον αντίπαλό σου, μπορεί να πεταχτείς από την καρέκλα, να φύγεις από το παράθυρο, να πάθεις κάτι κακό και να είσαι μέσα στο τζάνιο ή στο πέδο. Πλάκα κάνω, δεν θα τραυματιστείς αν νικήσεις στο Fortnite, μη φοβάσαι, πάρε νίκες και μείνεις σαν τον Jimmy Frapp. Και να επίσης το θέμα μας είναι γαμάτο το συνέστημα όταν νικάς. Γιατί απλά έχεις όλο το hype μέσα σου και περιμένεις να χτυπήσεις τον τελευταίο εχθρό και να του ξενερώσεις τη ζωή που θα βγει δεύτερος. Ενώ εσύ θα βγεις πρώτος, θα σηκωθείς από την καρέκλα του και θα του γαμείς το σπίτι. Αν σ' άρεσε αυτό το βιντεάκι, χτύπα το like. Επίσης, κάνε μου subscribe χτυπώντας και το καμπανέτο, γιατί έτσι ενημερώνεσαι για όλα τα βίντεο που ανεβάζω. Μέχρι την επόμενη φορά, τα λέμε!